Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ω η Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Αυτή η καθιέρωση έγινε σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση τη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την αναγνώριση των δυσκολιών αυτών των παιδιών καθώ και των οικογενειών του που δίνουν τον αγώνα του ενάντια στον καρκίνο. Ο παιδικό καρκίνο είναι σπάνιο. Στου 100 ασθενεί με καρκίνο, μόνο ένα θα είναι παιδί. Ε, δηλαδή είναι πολύ σπανιότερο σε σχέση με του ενήλικε. Ε, εγώ σαν παιδιάτρος σηματολόγος ογκολόγος αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον παιδικό και αντιπρόεδρο τη ελληνικής εταιρείας παιδιατρικής σηματολογίας ογκολογίας ότι έχει γίνει τεράστια πρόοδος στον παιδικό καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσμα, σήμερα πρακτικά τα 8 στα 10 παιδιά, ή αν θέλετε τα 4 στα 5 με καρκίνο, ζουν και μάλιστα έχουν καλή ποιότητα ζωή. Στην Ελλάδα τα ποσοστά επιβίωση από τον παιδικό καρκίνο είναι μεγάλα, καθώ όπω σχολιάζει ο διευθυντή τη Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη, Ελπιδοφόρο Μανταδάκη, 8 στα 10 παιδιά καταφέρουν να ξεπεράσουν τον καρκίνο. Είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα. Τα ποσοστά επιβίωση στην Ελλάδα είναι πολύ παρόμοια με άλλε χώρε τη Δύση. Ε, τα περισσότερα παιδιά, όπως σας είπα ήδη, με παιδικό καρκίνο, ζουν και έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωή και στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στι σφαίρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο τη πρώην Δημαρχία Φερών, στι 6 η ώρα το απόγευμα. Ο μιλητή στην εκδήλωση θα είναι ο διευθυντή τη Παιδιατρική, καθώ και καθηγητή τη αιματολογική και ογκολογική κλινική Ελπιδοφόρο Μανταδάκη. Θα μιλήσουμε λίγο για την επιδημιολογία του παιδικού καρκίνου, για τι πιο συχνέ μορφέ δηλαδή καρκίνου στην Ελλάδα και διεθνώ γιατί ο καρκίνο των παιδιών δεν έχει σχέση με τον καρκίνο των ενηλίκων, είναι άλλε μορφέ, είναι κυρίω οξύε λευχαιμίε, είναι όγκια κεφάλου, λεμφώματα όγκοι νεφρού, νευροβλάστομα που είναι μια μορφή όγκου του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και σαρκώματα μαλακών μορίων και οστών. Η ομιλία διοργανώνεται από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του πρώτου, δεύτερου και του τρίτου δημοτικού σχολείου Φερών. Να τονίσω απλά ότι αυτό που είπα και πριν ότι είναι από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της ιατρικής των τελευταίων 50 χρόνων η πρόοδος που έχει γίνει στην θεραπευτική του παιδικού καρκίνου. Κάποτε τη δεκαετία του 50-60 δεν ζούσε κανένα παιδί μου, ξύλο, Σήμερα ζούνε Περίπου τα 85%. Στα 100. Δηλαδή, είναι πολύ άσημο νόσημα πλέον η οξυγεία αλλά και οι άλλε παιδικέ κακοήθειε σε άλλο άλλοτε άλλο βαθμό. Βέβαια, κάποια νοσήματα έχουν 95% και επιβίωση, κάποια είναι πιο δύσκολα.